την ώρα, χωρίς να σκεφτεί τίποτε, αμέσως έκοψε την Αγία Κεφαλή του Αγίου Μοναχού. Και εδώ θα γίνει το άλλο θαύμα της Πανεγείας. Ω Αγία Ψυχή, ω ευλογημένη μαρτυρική ψυχή που έφυγες και πέταξες στα ουράνια. Κοιτάξτε, ψάχνει να βρει το κεφάλι του. Ψάχνει, χωρίς το κεφάλι όμως, ψάχνει για να βρει. Δεν έχει ξεψυχήσει, ψάχνει να βρει το κεφάλι του. Τον κοιτάζει με κατάπληξη ο Μογγόλος. Και εκείνη την ώρα θα γίνει αυτό το εξαίσιο θαύμα, το οποίο θα δούμε. Το βρίσκει το κεφάλι του και θα το πάρει στα χέρια του και θα περπατάει. Θα περπατάει μέχρι που θα το πάει στο Ποτσάευ εκεί στην Παναγία. Μόλις το είδε ο Μογγόλος έφυγε κατατρομαγμένος. Με κομμένο το κεφάλι προχωράει για να το πάει στην Παναγία να το αφήσει. Περπάτησε χιλιόμετρα ολόκληρα για να φτάσει στο μοναστήρι εκεί του Ποτσάευ και να μπορέσει να πάει να το αφιερώσει στην Παναγία. Και αυτό τώρα που βλέπετε είναι αγιογραφημένο μέσα στο ναό της Παναγίας μας. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι αγιογραφημένα μέσα στο ναό. Αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία μας μιλάνε για τα θαύματα τα οποία έχουν συμβεί στην Παναγία μας. Αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας, η οποία καθημερινά κατεβαίνει στις 5 η ώρα το πρωί, κάθε πρωί κάτω, για να προσκυνήσουν. Εδώ βλέπετε το 1674 ερχόντουσαν οι Μογγόλοι πάλι και λαιλατούσαν τα πάντα, τα μοναστήρια, τους μοναχούς. Είχανε πιάσει τους μοναχούς τώρα και τους κακοποίησανε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δούλευαν σκληρά και βλέπετε τους είχαν αλυσίδες στα χέρια τους. Αλλά οι μοναχοί δεν χάνανε το θάρρος τους. Δεν χάνανε την προσευχή τους. Πάντοτε σηκώνανε τα μάτια τους προς τον ουρανό για να παρακαλέσουν τον ουράνιο πατέρα, για να παρακαλέσουν την ουράνιο βασίλισσα. Και να αυτός ο μοναχός παρακαλούσε πάρα πολύ. Θέλω να σε δω, Παναγιά μου, πάλι. Θέλω να έρθω στο Ποτσάευ να σε προσκυνήσω. Θέλω να έρθω στη χάρη σου. Και εκείνη την ώρα η Παναγία τον άκουσε. Πώς τον άκουσε? Στέλνει άγγελο Κυρίου. Μετά από μια κουραστική μέρα εκάθισε λίγο να ξαποστάσει, να ξεκουραστεί. Και ξαφνικά νιώθει ένας να τον σηκώνει στον αέρα, σαν αέρα ξαφνικά να τον πηγαίνει και να τον πετάει κάτω, απέναντι από την Παναγία του Ποτσάευ, απέναντι από το Ποτσάευ. Εξύπνησε και είδε στα ουράνια ότι πέταξε και ότι βρισκόταν ελεύθερος πλέον και ήρθε το να προσκυνήσει την Παναγία. Παναγία μου, να λοιπόν, είναι αγιογραφημένα και αυτή είναι κατάλοιπο από την αλυσίδα. Το βλέπετε στην εικόνα, μέσα στο αγιογραφημένο, μέσα στο ναό. Έχει μείνει ένα κομμάτι από την αλυσίδα του μοναχού, το οποίο το βάλανε όπως είναι ζωγραφισμένα και αγιογραφημένα μέσα στο ναό. Ατελείωτες οι αγιογραφίες και άγια τα χέρια τα οποία κάνουν αγιογραφίες. Γιατί αυτά μένουν στον αιώνα και είναι οι εικόνες των αγραμμάτων. Η κάθε μία γεωγραφία έχει να μας πει τόσα πολλά, σαν να είναι ένα βιβλίο ανοιχτό. Τώρα δείχνουμε τον κόσμο που προσκυνάει μέσα την εικόνα της Παναγίας. Ασταμάτητα όλη μέρα σειραίει κόσμος. Αφήνουν εκεί τα αιτήματά τους, τις αρρώστιες τους, ό,τι έχουν να προσευχηθούν προς την Παναγία μας. Και οι περισσότεροι φεύγουν έχοντας πάρει απάντηση από τις προσευχές τους.
Недарма наша земля була названа Святою Русі. Цікаво, що один шведський посол ще до Петрових реформ, відвідуючи наші землі, Έχουν γίνει τόσα πολλά θαύματα που δεν μπορούμε, δεν χωράνε να τα καταγράψουμε. Είναι πάρα πολλά τα θαύματα τα οποία έχουν κάνει. Μυριάνοι від μονахів відрізнаються лише тим, що мали дітей, а дух. Κάθε ένας εδώ που έρχεται έχει να πει τόσα πολλά από τα θαύματα τα οποία του έχει κάνει η Παναγία μας. Есть особенный день в жизни монастыря. Αυτό είναι η γιορτή του Αγίου Ιώβ. Ο Άγιος Ιώβ ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι και επειδή όταν είναι να γιορτάσει στρώνουν λουλούδια κάτω για να περάσει το Άγιο Σκήνομα που είναι ολόσωμος. Είναι άλλοτος, ολόκληρος. Το Σεπτέμβριο είναι η γιορτή του. Είναι μία από τις μεγαλύτερες και κεντρικότερες γιορτές της Μονής. Из богатой дворянской семьи с блестящими перспективами, если он 10 лет тайно уходит. Παρόλο που ήταν από μία πλούσια και ευσεβή οικογένεια, 10 χρονών φεύγει και αφιερώνεται μέσα στο μοναστήρι του Βοτσάρ. 20 χρονών εξελέγει ηγούμενος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει τους αγώνες του, την άσκηση. Αυτό που βλέπουμε από κάτω είναι το στόμιον του σπηλαίου το οποίο ασκητεύει, είναι κάτω από το μοναστήρι ακριβώς. Στα υπόγεια του μοναστηριού είναι το σπήλαιο και αυτή που βλέπετε είναι η λάρνα κάτω, ολόσωμος, ολόκληρος. Εκεί βδομάδες καθόταν νηστικός, προσευχόμενος στα γόνατα. Не могу даже представить, как можно было в сыром холоде пещеры, в тесноте узкого лаза. Аψηφούσε, κρύο, υγρασία, πάνω στις πέτρες ήταν και εκεί ασκήτευε. Αυτό το σημείο ήταν γονατιστό σκήνητο, το σημείο του σπηλαίου που έμπαινε μέσα. Πολλές φορές οι μοναχοί βλέπαν ένα πολύ δυνατό φως να βγαίνει μέσα από το σπηλαιό του. Και μετά από κάποια χρόνια κατάλαβαν ότι ήταν ο Άγιος ηγούμενός του, ο Άγιος μας Ιώβ του Ποτσάερ. Βλέπετε, ο Άγιος Ιώβ μετάφραζε διάφορα βιβλία και είναι ολόκληρος και ολόσωμος και θα τον δείξει τώρα. Τον βλέπετε στη Λάρνακα, είναι ολόκληρος. Испытания начались сразу. Пришлось защищать права монастыря. Μετά από 20 χρόνια που ήταν ηγούμενος, έδωσε τόσο πολύ άγιο παράδειγμα που συνέρεσαν πάρα πολλοί μοναχοί και γίνεται λαύρα. Τώρα εδώ δείχνει ένα άλλο θαύμα με την εικόνα της Παναγίας. Το 1623 ήταν μια οικογένεια πλούσια. Αυτός είναι ο άντρας της κεράς αυτής που είδατε και κολούσε συνέχεια στην υπερέτρια. Πήραζε την υπερέτρια. Η γυναίκα του μέσα της ήταν οργισμένη και σκεφτότανε πώς να κάνει για να τραβήξει την προσοχή του. Η καημένη, η θεοσεβούμενη αυτή υπερέτρια έκανε την προσευχή της, έκανε πάντα το σταυρό της και έλεγε πάντα «Βοήθησέ με να απαλλαγώ από αυτόν τον Μιχό». Έτσι η κυρά του ήπια κρασί και θέλησε να χορέψει για να τραβήξει την προσοχή του αντρός της. Η υπερέτρια όμως κρατούσε μια εικόνα της Παναγίας και έλεγε «Παναγία μου, σώσε με Παναγία μου από αυτούς». Τότε ο άντρας της γελώντας σου λέει «Τι είναι αυτό που κρατάς εσύ, βιβλιαράκι?» Το αρπάζει από το χέρι την εικόνα της Παναγίας και τη δίνει στη γυναίκα του και τη λέει «Χόρεψε με αυτή την εικόνα της Παναγίας». «Παντσούι, χόρεψε». «Παντσούι». «Χόρεψε». Και αυτή την ώρα μόλις που πήρε την εικόνα, εκείνη την ώρα «Θα σου κάνω τη χάρη», λέει, αλλά δαιμονίστηκε.
Έπαθε παράλυση όλο το σώμα της και δαιμονίστηκε. Και είναι αγιογραφημένο αυτό το θαύμα που βλέπετε πάλι μέσα στο ναό της Παναγίας μας. Це точка єднання людини з самим джерелом життя, живим Богом. І не сміхаючись над святинею, людина не лише... Βλέπετε, είναι αγιογραφημένοι όλοι οι διάδρομοι και εδώ μέσα στο ναό, μέσα στο κυρίο ναό, είναι αγιογραφημένα όλα τα θαύματα της Παναγίας μας. Що Бог поругає, не буває. Έτσι και κάποιος που δεν μπορεί να διαβάσει την ιστορία της Μονής, βλέποντας αυτά, τα βλέπει, καταλαβαίνει τα θαυμάσια της Παναγίας μας. И закончилась, несмотря на неравную борьбу с вельможей, успехом. А икона вернулась в монастырь. Ναι, αρχίζει και μεγαλώνει η Μονή, επεκτείνεται στον καιρό του Αγίου Ιγουμένου, του Αγίου Ιώβ. И умножают эту красоту, ναι, χτίζει τυπογραφείο και από εκεί και πέρα αρχίζει να τυπώνει πολλά βιβλία και περιοδικά για να μπορέσει να μαθαίνει ο κόσμος όλα αυτά. Но есть каждодневная, никогда не прекращающаяся работа. Каждый занят своим делом. Όταν μετά από 7 χρόνια ανοίξαν τον τάφο, βρήκαν ολόσωμα το σώμα. Εδώ είναι διάφορα οι διακονήματα της μοναχικής πολιτείας, που οι μοναχοί τα εκτελούν χωρίς να κουράζονται, χωρίς να αγκομαχούν, χωρίς να αδειμονούν. Έχουν τα κατσίκια, έχουν τις αγελάδες, έχουν το μαραγγείο, είναι διάφορα τα οποία κατασκευάζουν μόνα τους, το τέμπλο. Εδώ φτιάχνουν το αλεύρι της Μονής, το οποίο βλέπουμε, και δουλεύουν σαν μελίσι. Αυτό είναι το αλεύρι της Μονής, το οποίο έχουν σπείρει τα χωράφια και έχουν βγάλει μόνοι τους τα αλεύρια. Βλέπετε, εδώ έρχεται να κλέψει σιτάρι ένας κλέφτης, γίνεται ένα θαύμα. Ο Άγιος Ιώβ τον βοηθάει να γεμίσει το τσουβάλι, ο Άγιος Ιώβ. Κλείνει το στόμιον του τσουβαλιού και το βάζει και στην πλάτη του. Τον βοήθησε ο Άγιος Ιώβ. Ο κλέφτης νόμιζε ότι και αυτός είναι κλέφτης, αλλά ήταν ο Άγιος Ιώβ που τον βοήθησε. Ощущение светлого праздника в день поминовения преподобного Иова. Мета ту лео Агиос Иов, китаксе, оли емис та плиросиме για αυτά που κάνουμε. Как всегда перед едой. Благодарность Богу за возможность трудиться с радостью. Το σιτάρι, и делиться с другими планами эксимологήθηκε και έγινε μοναχός μέσα στη Μονή του Αγίου Ιώβ. Поэтому и вкус монастырской еды. Την τράπεζα. Είναι φιλοξενείται κόσμος και είναι και οι μοναχοί. Γιατί έχει πάρα πολλούς μοναχούς. Преподобный и сегодня незримо участвует в жизни Лавры, а память о его делах чтят православные. Благодаря ему была организована единственная знаменитая пчела почаянская, изложение всего учения православной церкви. И это только малая часть того, что он успел. И филоксения в монастыре это патропарадокс. Преподобный прожил ровно εκείνη την ώρα βλέπετε όλοι, το βλέπετε το χεράκι του είναι άλλοτο. Δεν ξέρω αν το είδατε στο στόμιο εκεί που έχουν ανοίξει. Έχουν 100 χρονών έζησε ο Άγιος μας Ιώβ και 100 χρονών εκοιμήθηκε. А через 7 лет и 9 месяцев δείχνει την κοίμηση εδώ του Αγίου μας Ιώβ, который получил чудесное знамение, ότι μετά από 7 χρόνια ο Μητροπολίτης άνοιξε τον τάφο και τον βρήκε έτσι ολόσωμο. Τα οστά του ήταν ολόκληρα και ζεστά. Όταν